Coach, συγγνώμη που δεν ασχοληθώ με το παιχνίδι. Θα ήθελα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος συνάδελφος να ρωτήσει για το συγκεκριμένο μάτς, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς βιώνεις εσύ προσωπικά αυτή την όλη κατάσταση που έχει ενταθεί, όχι έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό, έχει ενταθεί τον τελευταίο καιρό. Ευχαριστώ. Όπως είπατε, έχει ενταθεί, δεν είναι ότι έχει δημιουργηθεί τώρα, είναι νομίζω 3 χρόνια συνέχεια. Προφανώς έχει σχέση με τα αποτελέσματα που είχαμε στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω όμως γενικά ότι με αυτό που έγινε βοηθήσαμε να αυξηθεί το ενδιαφέρον και μπορώ να το αναλύσω και με νούμερα αν θέλετε. Για το μεγαλύτερο ενδιαφέρον που υπάρχει για τον μπάσκετ πια στην Ελλάδα, όσον αφορά την επισκεψιμότητα στα site, το ενδιαφέρον του κόσμου, την αύξηση των εισιτηρίων, την αύξηση των budget των ομάδων, τα μεγαλύτερα έσοδα που έρχονται από τον χρόνο ακόμα περισσότερα για τις ομάδες. Άρα, σχετικά με τον μπάσκετ, η γνώμη μου είναι ότι ξανααναθίζει ενώ έχει περάσει μια περίοδο κρίσης. Σε αυτό το γεγονός, έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί καταρχήν πήγε 2 φορές στο Final Four. Δημιούργησε ξανά τις προσδοκίες ότι το ελληνικό μπάσκετ μπορεί να είναι στην κορυφή της Ευρώπης, ακόμα και αν το μπάτζετ του μπορεί να είναι το 1/3 από άλλες ομάδες. Είναι ένας οργανισμός που αγαπήθηκε πολύ από τους φιλάθλους της ομάδας μας. Βλέπετε ότι, νομίζω εσείς όσοι είσαστε κοντά, ξέρετε πώς είναι τα πράγματα. Για το γεγονός ότι μια ομάδα που παλεύει, που έχει καλή χημεία μεταξύ των ατόμων της, που εν πάση περιπτώσει μάχεται σε κάθε παιχνίδι. Και φυσικά έπαιξε και πολύ καλό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Κατά γενική παραδοχή όλων των Ευρωπαίων αναλυτών. Αυτό επειδή κερδίσαμε πάρα πολλές φορές συνεχόμενες στον Παναθηναϊκό, πήραμε τους 7 συνεχόμενους τίτλους. Ο Παναθηναϊκός επένδυσε πάρα πολλά χρήματα για να καταβάσει για να μας κερδίσει. Αυτό λοιπόν είναι μόνο καλό για τον Παναθηναϊκό. Βλέπετε πώς έχει γίνει. Πολύ ενδιαφέρον ο κόσμος του. Άρα σε έναν βαθμό κάναμε καλό και σε αυτούς. Τώρα. Άμα το δω λίγο πώς να σας πω, αποστασιοποιημένα, θα έλεγα ότι είναι με τιμά κιόλας. Γιατί προφανώς έχουν φαγωθεί όλοι ο κύριος Γιανακόπουλος με αυτά που λέει εναντίον μου, αλλά και αυτοί που γράφουν γύρω-γύρω από αυτά που λέει ο κύριος Γιανακόπουλος, έχουν φαγωθεί να φύγω από τον Ολυμπιακό. Οπότε αυτό με τιμάει. Θεωρούν προφανώς ότι κάτι καλό κάνω στην ομάδα. Το αντιμετωπίζω έτσι. Αρκετά συχνά το αντιμετώπιζα με χιούμορ όταν με. Έλεγε ότι είμαι 90, που δεν είμαι 90, με 2 μέτρα. Αλλά είμαι μικρό ανθρωπάκι, είμαι μικρός άνθρωπος. 1, 2, 5, 10, δεν έχω social media, μου τα στέλνανε συχνά. Σκέφτηκα ότι είμαι και εγώ ένας από αυτούς που κατά καιρούς ο κύριος Γιανακόπουλος στοχεύει σε επιθέσεις. Όπως είπα και νωρίτερα στην ΕΡΤ όμως, δεν είναι, ούτε έχω social media, ούτε έχω τίποτα site από πίσω μου, ούτε ζήτησα ποτέ από τον Ολυμπιακό να υποστηρίξει όλο αυτό το πράγμα, γιατί πιστεύω ότι είναι τοξικό. Εγώ τι έχω να κάνω όσον αφορά τις σχέσεις μου με τους αντιπάλους, τις έχω με τους προπονητές που είναι συναδελφοί μου και τους 8 που έχει αλλάξει ο κύριος Γιανακόπουλος στο διάστημα της δεύτερης μου πορείας στον Ολυμπιακό, γιατί τα 4 και κάτι χρόνια, 4,5 τώρα πάω, έχει αλλάξει 8 προπονητές. Μπορείτε να ρωτήσετε έναν προς έναν αν τους σεβάστηκα, τους υποδέχθηκα όχι μόνο με επαγγελματισμό, αλλά και με έναν τρόπο, με μια ζεστασιά εδώ. Και τι σχέσεις έχω και αφού φύγανε από τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν, όσον αφορά τις σχέσεις μου με τους συναδέλφους μου, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ήμουν όπως πρέπει. Τώρα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλη αυτή η προπαγάνδα, η οποία γίνεται συστηματικά, προφανώς το καταλαβαίνετε όλοι, δηλαδή κάποιος το δημοτικό να έχει βγάλει, καταλαβαίνει ότι είναι στοχευμένοι και πώς να σας πω, απομονώνουν μια λέξη και δεν βλέπουν τι άλλο έχω πει. Πώς να σας πω, από τη χειρότερη φωτογραφία, μπορεί να βάλουν τη χειρότερη φωτογραφία που έχω, που είμαι σε ένταση. Είναι πολύ οργανωμένοι και πολύ, θα έλεγα, συστηματικοί. Ακόμα και αν γίνεται από ανθρώπους που κάνουν 3 ορθογραφικά λάθη στη λέξη Καλαμάτα. Γιατί έχει γίνει αυτό. Υπήρχε ένας κύριος Μπούκουρας που κάθε φορά με προσβάλλει
Και νομίζω ότι δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο. Τελικά απεδείχθηκε ότι είναι, μου δείξανε μια σύνδεξη που πήρε στον Τζέραν Γκραντ και είδα ότι υπάρχει. Λοιπόν, και λέω ότι, okay, να δεχθώ οτιδήποτε γίνεται, είναι μέσα στους κανόνες του παιχνιδιού, του ανταγωνισμού. Εκεί όταν πηγαίνουμε στο ΆΚΑ, όλοι όσοι είναι στα court sheets, οι οποίοι έχουν ένα δεδομένο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται με βάση τον νόμο, έτσι, δεν λέω για την κερκίδα των φανατικών, μπορούν να μου βρίζουν να πεθάνει το παιδί μου, να, για την πεθαμένη μάνα μου τα χειρότερα, να πάθω καρκίνο. Αυτά είναι τα πιο επίκη που σας λέω. Την ίδια ώρα το τραβάνε με όλοι με το κινητό. Αν δεν απαντήσω, το βάζουν μέσα στο social media να δουν στους φίλους τους τι ωραία που τον έβρισα. Αν απαντήσω καμιά φορά, το χρησιμοποιούν κατευθείαν για προπαγάνδα. Αυτή είναι η κατάσταση. Καμιά φορά, ξέρετε, απαντάω κι εγώ. Εγώ κρίνομαι με βάση το τι γίνεται μέσα στο γήπεδο. Αν, για παράδειγμα, εξετράπην, στο λένε, με την Έφεση, αποβλήθηκα κατευθείαν. Ο Έργιν μπήκε δύο φορές μέσα στο γήπεδο μέχρι τη σέντρα και δεν βγήκε από το γήπεδο. Και μετά ήταν η δική μου συμπεριφορά το πρόβλημα σε αυτό το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω λοιπόν, ας ζούμε τα θετικά της όλης υπόθεσης. Εμένα με κάλυψε απολύτως η ανακοίνωση της ομάδας μας και τους ευχαριστώ για αυτό. Δεν νιώθω μόνος. Αν θέλετε να σας το πω, νιώθω ότι όλοι. Επειδή είμαι ο προπονητής, όχι επειδή είμαι ο Μπαρτζόκας, επειδή είμαι ο προπονητής του Ολυμπιακού, νιώθω όχι απλώς την αγάπη και τη συμπαράσταση και την υποστήριξη όλου της μάζας, αυτής της τεράστιας μάζας που έχουμε σαν φίλαθλοι, και ενωμένοι θα κάνουμε όπως πάντα την προσπάθειά μας για το καλύτερο για την ομάδα μας. Αυτό. Ελπίζω να μην κούρασα. Ναι. Ναι, ήθελα να σας πω και το είπα και στην ΕΡΤ νωρίτερα, συλληπιτήρια στον Έργιν για το χαμό του πατέρα του και στην οικογένειά του. Ευχαριστώ πολύ.